Σας καλωσορίζουμε από το portal902.gr και από την Αθήνα. Έχουμε κοντά μας από τις Σέρρες τον κύριο Βαγγέλη Παπαμιχάλη. Είναι γιατρός στο νοσοκομείο Σερών, επιμελητής πρώτος στην Νευρολογική Κλινική και πρόεδρος της Ένωσης των Νοσοκομειακών Γιατρών νομού Σερών. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαμιχάλη. Γεια σας. Και έχουμε και από την Πάτρα τον Χρήστο Δάβουλο, είναι επικουρικός παθολόγος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου στην Πάτρα και μέλος της Διοίκησης της Ένωσης επίσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας, νομού Αχαΐας. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Δάβουλε. Καλησπέρα σας. Σας βρίσκουμε σε θέση μάχης. Είσαστε στα νοσοκομεία, είσαστε στις θέσεις σας και δίνετε όπως και όλοι οι συνάδελφοί σας τη μεγάλη μάχη της πανδημίας. Ο κόσμος το αναγνωρίζει, την προσφορά σας, όλοι μας, αλλά και θέλουμε τη γνώμη σας για την κατάσταση που επικρατεί στις περιοχές που είσαστε καταρχήν και γενικότερα. Να ξεκινήσουμε, αν είναι εύκολο, από τις Σέρρες. Κύριε Παπαμιχάλη, η κατάσταση στο νοσοκομείο είναι οριακή το τελευταίο διάστημα, έτσι δεν είναι? Το έχετε καταγγείλει αρκετές φορές. Έχει αλλάξει κάτι? Όχι μόνο δεν έχει αλλάξει κάτι, η κατάσταση νομίζω ότι έχει ξεπεράσει το κομμάτι του οριακού και έχει περάσει στο επίπεδο της μη ασφαλούς λειτουργίας του νοσοκομείου. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Σερών αδειάζουν συνεχώς πτέρυγες για νοσηλεία ασθενών με COVID. Ήδη έχουν αδειάσει 7 πτέρυγες του νοσοκομείου και νοσηλεύονται σήμερα που μιλάμε 105 περιστατικά με COVID. Και αυτομάτως με αυτήν τη διαδικασία περιορίζεται πάρα πολύ τα ελεύθερα κρεβάτια τα οποία υπάρχουν για ασθενείς που δεν νοσούν από άλλων παθήσεων, που δεν νοσούν από κορονοϊό. Η νοσηλεία αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο σαν νοσηλευόμενοι ασθενείς συνολικά είναι περίπου 230 ασθενείς, ένα νοσοκομείο με διαθέσιμες κλίνες περίπου στις 300. Δηλαδή αρχίζουμε να φτάνουμε σε επίπεδα στα οποία θα γεμίσουμε και δεν θα ξέρουμε πού να βάλουμε τους ασθενείς. Σκεφτείτε δε ότι το κομμάτι των ασθενών, δηλαδή αυτούς τους 104 ασθενείς με COVID, οι οποίοι παρακολουθούνται σε 7 πτέρυγες του νοσοκομείου, σε 7 κλινικές, οι διαθέσιμοι γιατροί που υπάρχουν για να μπορέσουν να τους παρακολουθούν είναι σε εφημερία 3 γιατροί ανά ημέρα, και στα πρωινά είναι 6. Δηλαδή έχουμε 6 ανθρώπους να προσπαθούν να εξετάσουν 100 ασθενείς και στις εφημερίες 3 γιατρούς. Μάλιστα. Να σας βάλω λίγο και ένα κομματάκι για να καταλάβει, ναι, λίγο και ο κόσμος. Ναι. Αυτοί είναι ασθενείς, πέρα το ότι είναι δυναμικοί και ανά πάσα στιγμή μπορούν να χρειαστούν την όποια ιατρική βοήθεια. Είναι μέσα σε θαλάμους τετράκλινους εδώ στο νοσοκομείο με μια πόρτα κλειστή που δεν έχει καν παράθυρο για να μπορέσεις να βλέπεις τι γίνεται μέσα και οποιαδήποτε παρέμβαση χρειαστεί να γίνει έχει μια ολόκληρη διαδικασία για τον γιατρό για να μπορέσει να μπει μέσα και να παρακολουθήσει τους ασθενείς. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο για 3 άτομα σε μια εφημερία να μπορεί ο καθένας να παρακολουθεί περίπου 30-35 ασθενείς. Αυτό το κάνει επικίνδυνο τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους ίδιους τους γιατρούς. Κατανοητό. Κύριε Δάβουλε, εσείς η κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου? Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί σε εμάς να μην ακούγονται τα νούμερα έτσι τόσο διωγγωμένα, ακριβώς και λόγω των κρουσμάτων που έχουμε σαν Αχαΐα, αλλά από ό,τι φαίνεται στις τελευταίες εβδομάδες, με την αύξηση και επαναλλαδικά των κρουσμάτων, έχει ασκήσει επίδραση και στην περιοχή μας. Χαρακτηριστικά είχαμε και μερίδες το προηγούμενο διάστημα του Ιατρικού Συλλόγου, της Διοίκησης της ΥΠΕ και του Νοσοκομείου που εξήραν την προσπάθεια των γιατρών και της διοίκησης γενικά της περιφέρειας το πόσο καλά πήγε η διαχείριση της πανδημίας στην Αχαΐα. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται ήταν συγκυριακό, μιας και τώρα φαίνονται γύμνες και του Συστήματος Υγείας εδώ πέρα των τοπικών μονάδων υγείας. Χαρακτηριστικά μέσα σε μία εβδομάδα, δηλαδή από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και την έναρξη του lockdown, η μονάδα εντατικής θεραπείας του Ρίου έφτασε την 100% πληρότητα, 6 κλίνες μόλις σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τριτοβάθμιο, εμβέλειας, με maximum χωρητικότητα μεθ. Τώρα ξαφνικά θα σε βάρος της προηγούμενης μονάδας εντατικής θεραπείας θα προσθεθούν άλλες 7 κλίνες, που οι 3 ήταν ήδη κλίνες μονάδας εντατικής θεραπείας για τις υπόλοιπες νόσους, όταν ήδη η πληρότητα για τις υπόλοιπες νόσους έφτανε 100%. Όπως επίσης και έχουμε 100% πληρότητα και στην κλινική COVID πλέον, μάλιστα, η οποία είναι η κλινική της οφθαλμολογικής και από ό,τι φαίνεται δρομολογείται από σήμερα, θα αδειάσει μία κλινική και από σήμερα μάλλον θα ανασταλούν και, μάλλον γιατί δεν είναι τελική απόφαση, και τα χειρουργεία θα γίνονται μόνο 4 τη μέρα τακτικά χειρουργεία. Όταν στην πρώτη φάση και είναι και
χρήσιμο να πούμε και δύο στοιχεία, γιατί φαίνεται και το μέγεθος του προβλήματος. Ναι. Μόνο το Ρίο, γιατί αυτό που διαφάνηκε σε όλη την Ελλάδα είναι ότι μετατράπηκαν τα νοσοκομεία σε νοσοκομεία μιας νόσου. Μιας και δεν άντεξε το ΕΣΥ λόγω της υποχρηματοδότησης της συνεχούς να μπορεί να εξυπηρετεί, ας πούμε, ανάλογα με τις ανάγκες και την πρόοδο της τεχνολογίας, δηλαδή να συμβαδίζουν αυτά τα δύο. Ναι. Αναστάλθηκε η λειτουργία περίπου 10.000 τακτικών ραντεβού μόνο στο νοσοκομείο του Ρίου. Και αυτά χωρίς να προσθέτουν τα απογευματινά. Ναι. Το νοσοκομείο του Καρμανδάνη, που είναι παιδιατρικό, το μόνο παιδιατρικό νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας, 2.500 τακτικά ιατρία έκλεισαν, το οποίο μιλάμε για εγκαταστάσεις προπολεμικές. Και το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, το οποίο πάσχει φοβερά από υποστελέχωση γιατρών, και πολλές ειδικότητες, ιδίως χειρουργικές, μπορεί να έχουν έναν ειδικευόμενο, για να σας δώσω να καταλάβετε. Ναι. Το νοσοκομείο εξυπηρετεί όλη την Πάτρα επί της ουσίας, ναι, που και η ΜΕΘ είναι σε 50% πληρότητα. Μάλιστα. Σε βάρος κλινικών χειρουργικών, γιατί η ΜΕΘ COVID εκεί είναι σε βάρος κλινικών χειρουργικών, που επεκτάθηκε και στην πρώτη φάση πανδημίας, σύμφωνα με το σχεδιασμό. Κύριε Παπαμιχάλη, η κατάσταση είναι τραγική λοιπόν. Η κυβέρνηση, βλέπουμε, βγήκε και χθες ο Υπουργός Υγείας, έκανε λόγο για αντοχή συστήματος, γίνεται ό,τι ανθρωπίνως δυνατό μπορεί να γίνει, και παρουσίασε λίγο πολύ μια ειδηλιακή εικόνα, ότι και προσλήψεις γίνονται και κρεβάτια ΜΕΘ δημιουργούνται κτλ. Η πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς έτσι, έτσι δεν είναι? Η πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, όσοι θα ζούμε μέσα στο νοσοκομείο, έχουμε πλήρη εικόνα του τι γίνεται. Θα σας πω ότι στο νοσοκομείο Σερών εδώ και πάρα πολύ καιρό, δηλαδή 3 χρόνια πίσω, ναι, μιλάμε για την υποστελέχωση που έχει. Ναι. Δηλαδή, η πληρότητα των οργανικών θέσεων είναι περίπου στο 50% στο νοσοκομείο Σερών. Μαζί με τους επικουρικούς φτάνουμε περίπου στο 60% των οργανικών θέσεων. Ήδη από τον Μάρτιο το νοσοκομείο Σερών έχει μείνει με 3 αναισθησιολόγους και έχει αναβληθεί το σύνολο των περίπου των τακτικών χειρουργείων τα οποία γινόντουσαν στο νοσοκομείο Σερών και γίνονται μόνο τα επίγοντα. Mm-hmm. Έχουμε συνεχή όχληση για να προκηρυχθούν θέσεις με κινητοποιήσεις, οι οποίες έχουν γίνει κατά καιρούς στο νοσοκομείο τα τελευταία 2 χρόνια. Έχουμε καταφέρει με τις κινητοποιήσεις να οδηγήσουμε την κυβέρνηση να προκηρύξει κάποιες θέσεις στο νοσοκομείο Σερών εξτρά σε σχέση με τις προκηρύξεις τις οποίες γινόντουσαν. Και παρόλα αυτά βρισκόμαστε πάρα πολύ πίσω. Από την αρχή της επιδημίας μέχρι σήμερα, στο νοσοκομείο Σερών έχουν έρθει 3 επικουρικοί γιατροί, εκ των οποίων η μία είναι για θέση γιατρού που ήρθε ως COVID, η άλλη ήταν για να καλύψουν κάποιες ανάγκες οι οποίες υπάρχουν σε άλλες κλινικές. Και δεν έχει έρθει κανένας άλλος γιατρός. Πώς σχολιάζετε τη στάση αυτή της κυβέρνησης, κύριε Παπαμιχάλη? Δεν προχωράει στη λήψη μέτρων, στην ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, παρότι επίμονα και οι υγειονομικοί και οι γιατροί και το εργατικό κίνημα ζητάει αυτή την ενίσχυση. Η κυβέρνηση παραμένει ακόμα και σε αυτήν την κατάσταση την οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και απειλούνται ζωές ανθρώπων και υγειονομικών μέσα στα νοσοκομεία, να μένει πιστή στην πορεία που έχει, στην πολιτική την οποία εφαρμόζει, του νοσοκομείου επιχείρηση, της σχέσης κόστους-οφέλους, και να αφήνει ανοχήρωτα τα νοσοκομεία. Είναι δε, κατά τη γνώμη μας, τέτοια η... Δεν θέλω να χρησιμοποιώ τώρα ακραίες εκφράσεις, αλλά θα το πω όπως μου έρχεται. Η ξεδιαντροπιά τους, την οποία βρήκανε ευκαιρία στη φάση της επιδημίας και της υγειονομικής κρίσης να περάσουν πράγματα στην υγεία, τα οποία δεν τολμούσαν μέχρι τώρα. Θα σας φέρω παράδειγμα στο νομό Σερών. Ναι. Εδώ και ένα χρόνο περίπου μιλάνε για να κλείσουν 2 κέντρα υγείας του νομού και να μετατραπούν μόνο να λειτουργούν με πρωινή εργασία. Μάλιστα. Με κινητοποιήσεις τις οποίες γίνανε το προηγούμενο διάστημα δεν τολμήσανε να το κάνουν και βρήκανε τώρα την ευκαιρία που το νοσοκομείο Σερών δεν αντέχει τον αριθμό των ασθενών τον οποίο δέχεται, βρήκαν ευκαιρία να κλείσουν αυτά τα 2 κέντρα υγείας για να φέρουν βοήθεια στο νοσοκομείο δήθεν για να βοηθήσουν οι γιατροί αυτών των περιοχών. Και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα το κρατήσουν και θα μείνει σε αυτή την λειτουργία. Και ακόμα χειρότερο, όταν εμείς μιλάμε και έχουμε βγει, και αυτό, ξέρετε, έχει αρχίσει και γίνεται συνείδηση σε όλους τους συναδέλφους μέσα στα νοσοκομεία, ότι η άμεση λύση η οποία χρειάζεται για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση είναι η επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας και να έρθουν με σχεδιασμό μέσα στα νοσοκομεία
συγκεκριμένες ειδικότητες να βοηθήσουν και οι υπόλοιπες ειδικότητες οι οποίες βρίσκονται έξω να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς, τους χιλιάδες ασθενείς που δεν μπορούν να παρακολουθηθούν τους χρόνιους στα τακτικά ιατρία των νοσοκομείων. Mm-hmm. Αντί αυτού, η κυβέρνηση μαζί με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο βγάζουν αυτό το υπέσχυτο κείμενο το οποίο μιλάει για να τους δίνουν να έρχονται οικειοθελώς με 2.000 ευρώ τον μήνα αφορολόγητα, με εξτρά εφημερίες και με ανοιχτά τα ιατρία. Δηλαδή ένας τολός χρημάτων ο οποίος πηγαίνει πάλι προς τον ιδιωτικό τομέα υγείας. Και ξέρετε, το αισθανόμαστε λίγο και ως προσβολή απέναντι στον γιατρό του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, ο οποίος αυτή τη στιγμή περνάει τα πάνδυνα, τραβάει ένα κουπί σε μια υγειονομική κρίση που μας έχουν αφήσει μόνους μας να πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, και τέτοια χρήματα δεν τα έχει ονειρευτεί ούτε ο διευθυντής, ο οποίος είναι ένα μήνα πριν τη σύνταξη. Σωστά. Αυτή όμως είναι η λογική τους και η κατεύθυνσή τους. Δηλαδή, ένα χρήματα προς τον ιδιωτικό τομέα και ένα νοσοκομείο δημόσιο το οποίο να λειτουργεί με βάση ως επιχείρηση και να καλύπτει μόνο βασικές ανάγκες υγείας των ανθρώπων δωρεάν, και όλα τα υπόλοιπα όποιος έχει χρήματα για να μπορέσει να ζήσει. Κύριε Δάβουλε, ένα σχόλιο και από εσάς για αυτή τη στάση της κυβέρνησης και με αυτό που το παράδειγμα που μας ανέφερε ο κύριος Παπαμιχάλης. Έχουμε τροπολογίες από την κυβέρνηση από την περασμένη εβδομάδα επίσης, έτσι δεν είναι? Και για κρεβάτια από τις ιδιωτικές κλινικές, πάλι έναντι αποζημιώσεων φυσικά. Προφανώς η στάση της κυβέρνησης και αυτής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, γιατί μην ξεχνάμε ότι και στο νομό μας το πρόβλημα έχει διωγγωθεί την τελευταία εξαετία που έκλεισαν 2 νοσοκομεία σταδιακά. Σωστά. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Μιλάμε για το νοσοκομείο Νοσημάτων Θόρυβων. Σε πολλές άλλες πόλεις επίσης έχουν κλείσει. Πνευμονολογικό νοσοκομείο με 60 κλίνες χωρητικότητα, το οποίο θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας και το στρατόνιο νοσοκομείο. Mm-hmm. Το οποίο έκλεισε η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, επειδή είμαστε και να μιλήσουμε και για το τώρα, είναι τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, μιας και από ό,τι φαίνεται εναρμονίζεται και με τις κεντρικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σταδιακή ιδιωτικοποίηση των οργανισμών ή μέσω συμπράξεων του δημοσίου ιδιωτικού τομέα ή πλήρους ιδιωτικοποίησης σιγά-σιγά. Και προφανώς στη λογική, όπως είπε και ο συνάδελφος, του λογής του κόστους ωφέλους. Μιας και ένα δημόσιο σύστημα υγείας κοστίζει. Προσλήψεις μόνιμες κοστίζουν. Και ταυτόχρονα αυτό που επιδεικνύουν προσπαθώντας. Γιατί και ο κύριος Κικίλιας θέση ήταν αρκετά επικριτικός, ναι, με αρκετή αγωνία θα έλεγα, δυσανάλογη με την κατάσταση του συστήματος υγείας. Ταυτίζει την πολιτική της κυβέρνησης ότι είναι επιτυχής, συγκρίνοντάς τη με την κατάσταση που επικρατεί σε χώρες του εξωτερικού. Ναι. Επί της ουσίας ότι ακριβώς η κατάσταση των συστημάτων υγείας είναι έτσι και ανά την Ευρώπη, ακριβώς γιατί ακολουθούν την ίδια πολιτική του κόστους ωφέλους. Δηλαδή της σταδιακής ιδιωτικοποίησης, είτε είναι νοφιλελεύθερες κυβερνήσεις, είτε ασκούν πολιτική κρατικού προστατευτισμού. Δηλαδή η στάση τους είναι ίδια. Και αυτό δείχνει και τη γύμνια ακριβώς αυτού του συστήματος έτσι όπως αυγατίζει τα κέρδη του. Ο απότερος στόχος, ο οποίος δεν διστάζει να θυσιάσει και τις ζωές χιλιάδων συμπολιτών μας, δείτε και δηλώσεις και πρωθυπουργών της Μεγάλης Βρετανίας κτλ., ότι μπρος στην οικονομία και στην ανάπτυξη ας πεθάνουν και λίγοι συνταξιούχοι. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, οι ανθρώπινες ζωές μετριώνται σαν απλά νούμερα. Όπως και στις συνεντεύξεις στελεχών και των ιατρικών συλλόγων των Πανελλήνιων, είχαμε και χτες συνέντευξη η οποία έλεγε για αριθμούς, ότι οι ασθενείς της ΜΕΘ είναι απλά αριθμοί. Yeah. Ότι οι αριθμοί πάνε καλά. Θέλω να πω ότι αυτό αποδεικνύουν ότι ακριβώς η πολιτική αυτή της υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης, οι οποίες εξυπηρετούν τη λογική του ιδιωτικού τομέα, μιας και όλοι αυτοί οι ασθενείς, οι οποίοι δεν εξυπηρετούν το δημόσιο σύστημα υγείας, οι λίγο έχοντες, θα προωθηθούν στους μεγαλοκαρχαρίες ιδιωτικής υγείας, στους οποίους μάλιστα αντί να επιτάξει χωρίς αποζημίωση εδώ και τώρα στις συνθήκες πανδημίου πολέμου, ουσιαστικά διπλασιάζει την αποζημίωση. Mm-hmm. Και είχαμε και την αποκάλυψη ότι στα ιδιωτικά κέντρα πηγαίνουν μόνο ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ. Ναι, ναι, χτες συνόδημα. Ένα σχόλιο και γι' αυτό. Και αυτό και πάλι δείχνει ότι πραγματικά σιγά σιγά αυτό που ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο μέλος του πληθυσμού μας αυτή τη στιγμή, αντί να χαίρει υπηρεσίες υγείας σύγχρονες, οι οποίες εναρμονίζονται με την πρόοδο της τεχνολογίας και της επιστήμης, αυτή τη στιγμή πετάγονται έξω από το δημόσιο σύστημα υγείας και αναγκάζονται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη με όλη τη χρηματοδότηση. Ναι. Και αυτή τη στιγμή ο ιδιωτικός τομέας της υγείας να διωγγώνει τα κέρδη του. Δηλαδή αυτή είναι η μεγάλη αντίθεση σήμερα και στην οποία και εμείς καλούμε τον κόσμο να συνταχθεί με το γενικό κίνημα και αύριο στη μέρα δράση στην υγεία, γιατί αυτά που συναντάμε συνήθως είναι αστυνομική βία, όπως είχαμε και το προηγούμενο διάστημα, και στις κινητοποίησεις της δικιάς μας χαρακτηριστικά το προηγούμενο διάστημα, οι ήρωες της προηγούμενης μέρας γίνονται
ας το πούμε, εγκληματίες. Αντικείμενο καταστολής, έγιναν υποκείμενο μάλλον καταστολής από τις... Και κέντρα μετάδοση του κορονοϊού. Mm-hmm. Γιατί ξεχνάμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα λοιπά, γιατί ακριβώς τα λαζονικά σχόλια ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γι' αυτό λέγονται και μέσα μαζικής μεταφοράς, για να μεταφέρουν μαζικά. Δηλαδή ξεχνώντας ότι αποτελούν εστίες υπερμετάδοσης, όπως και οι χώροι δουλειάς στο νοσοκομείο. Είχαμε και ένα σχόλιο εδώ για να συμπληρώσω για το συνάδελφο πριν, ότι έχουμε πάρα πολλά κρούσματα ενδονοσοκομιακά, εργαζόμενων στο νοσοκομείο. Και η χνηλάτιση, ουσιαστικά τα πρωτόκολλα, ακόμα και αυτά του ΟΔΗ έχουν γίνει λάστιχο. Ακριβώς και αυτό δείχνει και τη γίνεται του συστήματος υγείας, μιας και δεν υπάρχει προσωπικό να καλύψει αυτούς οι οποίοι θα βγουν σε καραντίνα προφυλακτική. Άρα δεν βγαίνει όποιος δεν έχει συμπτώματα. Και αυτό κάτι αποδεικνύει. Δηλαδή είναι τεράστια και στις κλινικές νοσηλευόμενους, οι οποίοι ακριβώς επειδή δεν λαμβάνονται τεστ προληπτικά στους νοσηλευόμενους, έχουμε το τελευταίο διάστημα και αρκετά κρούσματα σε νοσηλευόμενους ασθενείς στο νοσοκομείο για άλλες παθήσεις. Μάλιστα. Κύριε Παπαμιχάλη, τι πρέπει να γίνει κλείνοντας? Αύριο είναι μέρα δράσης στα νοσοκομεία, από υγειονομικούς, γιατρούς, εργατικά σωματεία, από κοινού, διεκδικητικό πλαίσιο. Τι πρέπει να γίνει? Κοιτάξτε, εμείς συνεχίζουμε εδώ αυτό που κάναμε και τόσο διάστημα, να προσπαθούμε μαζί με συλλόγους σωματεία του νομού να ξεσηκωθεί ο κόσμος για να διεκδικήσει την υγεία την οποία πρέπει να έχει το 2020. Με βάση την γνώση η οποία υπάρχει και αυτό που θα έπρεπε και αξίζει να έχει ο κάθε εργαζόμενος και ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας σε υγεία. Νομίζουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι πέρα φανερό το τι πολιτικές εφαρμόζονται στο κομμάτι της υγείας, οι οποίες είναι εις βάρος της υγείας του λαού, και καλούμε σε κινητοποίηση αύριο στο νοσοκομείο για να διεκδικήσουμε πραγματικά αυτό που πρέπει. Για το σήμερα έχουμε καταθέσει εμείς αναλυτικά προτάσεις για το πώς μπορεί το νοσοκομείο Σερών σήμερα να βοηθηθεί και να έρθει προσωπικό στο νοσοκομείο από όλες τις πλευρές. Από πού μπορούν να βρούνε γιατρούς για να έρθουν να δουλέψουν, να προσληφθούν μέσα στο νοσοκομείο και με ποια διαδικασία πρέπει να γίνει η επίταξη και ποιων ιδιωτών για να βοηθήσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο νομός Σερών. Mm-hmm. Σε αυτό το πλαίσιο, μαζί με σωματεία του νομού, έχουμε βγάλει μια κοινή ανακοίνωση την οποία θα την καταθέσουμε σε όλους τους φορείς και τα σωματεία της πόλης να υπογραφεί και να είναι ένα κοινό πλαίσιο διεκδίκησης, το οποίο θα το καταθέσουμε προς διεκδίκηση το επόμενο διάστημα στο νομό μας. Μάλιστα. Με κύριε Δάβουλη, και εσείς στην Πάτρα επίσης υπάρχει κινητοποίηση και μαζική συμμετοχή επίσης υγειονομικών, γιατρών και εργατικών σωματείων, έτσι δεν είναι? Ναι, μάλιστα. Αύριο έχουμε βάλει κινητοποίηση 8.30 ώρα στην πύλη του νοσοκομείου, σε εναρμόνιση δράση μας με το εργατικό κέντρο Πάτρας και διάφορα πρωτοβάθμια σωματεία, και με την αρρωγή της Δημοτικής Αρχής, η οποία και στην προηγούμενη κινητοποίηση που είχαμε κάνει είχε σταθεί δίπλα στους υγειονομικούς, αλλά και δίπλα σε όλους τους κατοίκους της περιοχής, μιας και το θέμα της υγείας είναι ζήτημα όλου του λαού, δεν είναι ζήτημα μόνο των υγειονομικών. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε αύριο, ότι ο κόσμος δεν πρέπει να έχει μειωμένες απαιτήσεις, γιατί αυτό μας σωθούν είναι να θεωρούμε απολύτως λογικό σήμερα να είμαστε νοσοκομείο μόνο για κορονοϊό και τα άλλα να πάνε πίσω. Είναι απολύτως λογικό ακόμα και στο ίδιο αυτό να έχουμε κλίνες μεθ αναλογικά πολύ λιγότερες από ό,τι μας αρμόζουν. Δηλαδή, απολύτως λογικό σήμερα, όπως θεωρείται και απολύτως λογικό σιγά-σιγά όλη αυτή η καταδυνάστευση των εργασιακών δικαιωμάτων σήμερα. Mm-hmm. Και οδηγήσει αυτή στις μειωμένες απαιτήσεις. Άρα, και, λοιπόν, τη στιγμή, κύριε Δάβουλε, που έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ η επιστήμη της ιατρικής, γενικότερα η επιστήμη και η τεχνογνωσία, έτσι δεν είναι? Ναι, και μάλιστα αυτό που το καταδεικνύει και αυτό είναι και που δείχνει και τη σαπίλα τη όλη κατάσταση, να το πω έτσι και πιο γλαφυρά, είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνεται καθημερινά κουβέντα για το εμβόλιο και το εμβόλιο και διάφορε, γίνεται κονταρομαχία διαφόρων ιδιωτικών φαρμακευτικών εταιριών. Την ίδια στιγμή που αν είχαμε μια διεπιστημονική συνεργασία κρατικών φορέων, φαρμάκων κτλ., που είχαν, ας το πούμε, τα οποία θα ενταχθεί σε ένα κεντρικό σχεδιασμό, θα μπορούσαν να είχαμε πολύ πιο γρήγορα και χωρίς να αποκρύπτονται πληροφορίες κτλ. Στον άξονα, στο βωμό του κέρδους. Αυτό ισχύει και για τα υπόλοιπα. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχουμε, για παράδειγμα, πλέον μοριακές τεχνικές όσον αφορά τη θεραπεία και τη διάγνωση ασθενειών, και αυτά να μην είναι κτήμα όλης της κοινωνίας. Σωστά. Για αντιθέτως, αυτά να είναι κτήμα των ιδιωτικών μεγαλοκαρχαριών, οι οποίοι θα πληρώνονται αδρά από τους έχοντες και θα είναι εμπόρευμα επί της ουσίας. Εμείς αυτό καλούμε τον κόσμο αύριο να συνταχθεί και για ασφάλεια
ασφάλεια και υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, αλλά προφανώς και αξιοπρεπείς δομές υγείας στην περιοχή, οι οποίες όχι μόνο αξιοπρεπείς, αλλά να εναρμονίζονται με τις σύγχρονες ανάγκες και να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες και σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, γιατί υπάρχει και πρωτοβάθμιο φροντίδα στην περιοχή μας, τα κέντρα υγείας, απολύψη προσωπικού κτλ. Μέχρι και πρωτοβάθμιο επίπεδο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση, για τις παρεμβάσεις σας και την επικοινωνία που είχαμε από τον πολύτιμο χρόνο σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη. Γεια σας. Γεια σας.